Κύριε Πάλα, ακούμε συχνά να μιλάτε για μία άλλη Ελλάδα. Mm -hmm. Τι ακριβώς εννοείτε, πώς δηλαδή οραματίζεστε αυτή την άλλη Ελλάδα. Κοιτάξτε, η πατρίδα μας περνά τις χειρότερες συμπληγάδες στην νεότερη ιστορία μας. Είναι πληγωμένη, είναι ταπεινωμένη, η συνείδηση των περισσότερων εξημών νεοελλήνων είναι ναρκωμένη. και δείχνουμε να οδηγούμαστε στο μέλλον χωρίς πηξίδα. Σε μια πνευματική, βιολογική και εδαφική αυτοκαταστροφή μας. Και λέω πνευματική αυτοκαταστροφή διότι είναι, είναι σε όλους γνωστό ότι η πίστη μας και οι αξίες που μας ενώνουν χλεβάζονται. Ότι ο αυτονόητος πατριωτισμός είναι υπό το κράτος μιας καχυποψίας παραγκονίζεται η νομιμοφροσύνη από την ατιμορρησία, η διαστροφή της παιδείας είναι πασιφανέστατη, η παραμόρφωση των πολιτικών θεσμών έχει καταλήξει να είναι ένα ανήθικο θέατρο σκιών και το χειρότερο, το χειρότερο είναι ότι οι νέοι μας μεγαλώνουν δίχως όνειρα. Μίλησα για βιολογική καταστροφή. Βλέπουμε ότι μισείται ο αυτόχθρον Έλληνας, ο ντόπιος μισείται η παραδοσιακή του οικογένεια. Χάνουν την ιερότητά τους το φύλλο και η τεκνογονία. Και η οικονομική ανέχεια που συντρίβει όλους μας είναι και ξενιτεύει τους νέους μας, είναι γεγονός, είναι, είναι καθημερινό μας βίωμα. Η εδαφική επίσης αυτοκαταστροφή, όπως είπα προηγουμένως. Η γη μας μένει χέρσα. Τρεφόμαστε με δάνεια, ο πλούτος της πατρίδας μας ξεπουλιέται αντί πινακίου φακής. Αποθρασύνεται το κάθε πεινασμένο επίδοξο άρπαγα σε Αιγαίο, Θράκη, Κύπρο, Ήπειρο, Μακεδονία και οι ηγέτε μα ντρέπονται να διεκδικήσουν τα αυτονόητα και τρέπονται σε ανεύθυνου πατριδέμπορου όλων αυτών των τιμαλφών τη ιστορία μα και του εκτό συνόρων ελληνικού γένου. Τελικά ο Έλληνας γίνεται από άρχοντας του τόπου του παρήσακτος υπηρέτη με ημερομηνία λήξη. Αυτή είναι πραγματικά η θλιβερή μας πραγματικότητα, η θλιβερή μας κατάντια. Ποιος ευθύνεται? Το κόμμα των πολιτικών κομμάτων που λειτουργεί με επικεφαλής αδίστακτους εντολοδόχους της παγκοσμιοποίηση και με άμεσους συνεργούς τους βολεμένους των πελατειακών σχέσεων. Ευτυχώ όμω, ευτυχώ εμεί οραματιζόμαστε μια άλλη Ελλάδα διότι υπάρχει αυτή η άλλη Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα τη ψυχή μα, που ανά του αιώνε δίνει φιλότιμα τον υδρότα της, τη στη σκληρή δουλειά, το αίμα τη στα χαρακόμματα, το σεβασμό τη στο εικονοστάσι. Είναι η Ελλάδα που τιμά του προγόνου τη και δεν ξεχνά του αγώνε του. Που προστατεύει τα παιδιά τη και δεν τα διώχνει. Που είναι μαθημένη να χαρίζει αλλά όχι να χαρίζεται είμαστε όλοι εμεί, παιδιά αυτή τη Ελλάδα, τη Ρωμιοσύνη. Γι' αυτό και εμεί στην νίκη το φωνάζουμε. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, αλλά ψηλά, μπροστά. Σεβόμαστε τι ρίζε μα και γι' αυτό δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ριζοσπαστικοί. Αρνούμαστε να συντηρήσουμε τον παλιό άνθρωπο, τον πολεμένο, τον ασελγή, τον πονηρό και γι' αυτό νιώθουμε αληθινά προοδευτικοί και βαθιά επαναστατικοί. Θέλετε να σας πω επιγραμματικά ποια είναι αυτή η Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Θέλουμε να ζούμε από τη δική μας γη, τα δικά μας χέρια, το δικό μας μυαλό και όχι με κάλπικα και δανεικά. Σεβόμαστε και αξιώνουμε σεβασμό σε όλους και για όλους, χωρίς να μπερδεύουμε τα κάθε λογής δικαιώματα με την ασέβεια και την αναξιοπρέπεια. Μαθαίνουμε στα παιδιά μας πρώτα τη γλώσσα της αρετής, της εντιμότητας και της νομιμοφροσύνης το κράτο είναι εγγυητή δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και ανάπτυξη για όλου του πολίτε του. Δομούμε ωφέλιμε διεθνεί συμμαχίε, όχι ω καταφύγιο από το φόβο όπω συμβαίνει μέχρι σήμερα, αλλά με την υγεία τη αυξημένη ισχύω μα, οικονομική, στρατιωτική, πολιτισμική. Ούτε ευρωλάγνοι είμαστε, ούτε ευρωφο, ευρωφοβικοί απέναντι στον οικονομικό γίγαντα και, τον... και πνευματικό νάνο που λέγεται Ευρώπη. Έτσι λοιπόν θέλουμε να ζωογονούμε την Ευρώπη με πνευματικό πολιτισμό, με διατροφική ποιότητα, με ενεργειακή πληρότητα, όχι με επίκους και με δάνεια.